Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να κλείσει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη ρωσικής ιδιοκτησίας ή ρωσικών συμφερόντων. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης Russia Today και Sputnik της Ρωσίας και οι θυγατρικές τους δεν θα μπορούν πλέον να μεταδίδουν ειδήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα αυτά ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με δήλωσή της στο Twitter που ανέφερε τα εξής. Πρώτον, κλείνουμε τον εναέριο χώρο της ΕΕ για ρωσικά αεροσκάφη. Δεν θα μπορούν να προσγειωθούν, να απογειωθούν ή να πετάξουν πάνω από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών τζετ των Ρώσων ολιγαρχών. Δεύτερον, θα απαγορεύσουμε τα μέσα ενημέρωσης του Κρεμλίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κρατικά Russia Today και Sputnik και οι θυγατρικές τους δεν θα μπορούν πλέον να διαδίδουν τα ψέματά τους για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο του Πούτιν. Αναπτύσσουμε εργαλεία για την απαγόρευση της τοξικής και επιβλαβούς παραπληροφόρησής τους στην Ευρώπη. Τρίτον, θα στοχεύσουμε τον άλλο επιτιθέμενο σε αυτόν τον πόλεμο, το καθεστώς του Λουκασένκο, με ένα νέο πακέτο κυρώσεων, πλήττοντας τους πιο σημαντικούς τομείς του. Όλα αυτά τα μέτρα έρχονται στην κορυφή του ισχυρού πακέτου που παρουσιάστηκε χθες, που συμφωνήθηκε από τους διεθνείς εταίρους μας, δήλωσε η Ursula von der Leyen. Πείτε μας τη γνώμη σας για την κίνηση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.